στη φάση που είναι να γίνεις πατέρας και ακούεις το να γίνεις πατέρας, ξέρω εγώ, νιώθεις, πρέπει φαντάζει ωραίο του δούλου να γίνεις πατέρας, αλλά η φάση που το νιώθεις όχι τις πρώτες μέρες. Τις πρώτες μέρες που είναι να πιάσεις το μωρό σου, να νιώσεις πάνω σου, είσαι στην κλινική όμως, ενώ η παραπάνω ώρα το μωρό κοιμάται ή αν δεν κοιμάται, με τις μέρες να το ταΐσουν, να το αλλάξουν. Όταν η φάση που ξεκινάς και νιώθεις ότι έχεις το βάρος σαν πατέρας, όταν έρθει σπίτι, οι πρώτες μέρες που να έρθει σπίτι, που ξαφνικά βρίσκεσαι μόνος σου, είσαι εσύ και η γυναίκα σου και πρέπει να φροντίσεις εκείνον το οποίο το μωρό σου, το οποίο εξαρτάται από σένα πλέον, δεν εξαρτάται από κάποιον άλλο. Αλλάσουν οι πρώτοι ροήδες σου, γιατί δεν το θέλεις είτε όχι. Πρώτα πρέπει να φροντίσεις, πρώτα πρέπει να ξέρεις ότι το μωρό είναι καλά, πριν να κάνεις εσύ οτιδήποτε άλλο. Μπορείς να ξέρεις ότι το μωρό σου είναι καλά, είναι ιδιότερο, κλαίει, και εσύ απλά να ξαπλώσεις για να κοιμηθείς, ας πούμε, ή να σε συναφείς που σπίτι. Οπότε είναι στις φάσεις που σε προετοιμάζουν να αναλάβεις τούτες τις ευθύνες σαν πατέρας. Αλλά νομίζω είναι δύσκολο. Ενώ όλοι έχουμε την πλευρά του πατέρα κάπου μέσα μας. Απλά πρέπει να το, την ώρα που να πρέπει να το βγάλεις έξω, να είσαι έτοιμος να το αποδεχτείς το πράγμα. Αν είσαι έτοιμος να το αποδεχτείς και έχεις και τη βοήθεια από τη γυναίκα σου, γιατί βλέπεις ότι και η γυναίκα σου αποδέχτηκε το, ενώ κάνεις εσένα να το νιώσεις παραπάνω και να είσαι ακόμα πιο έτοιμος να γίνεις πατέρας. Πρέπει να υπάρχει πάντα η συνεργασία και η οργάνωση. Αν με το σύζυγό σου συνεργάζεσαι, έχεις το δίπλα σου, στηρίζεις, σε βοηθάς σε όλα τα στάδια που τη μέρα της γέννας και μετά, να αφήσουμε λίγο πίσω την περίοδο της εγκυμοσύνης, τότε θεωρώ ότι μπαίνεις σε το mood, βοηθάω ένας τον άλλον, επομένως δέχεσαι πιο πολλά και το ότι ήρθε ένα μωρό στη ζωή σου και αντιλαμβάνεσαι τις ευθύνες πλέον που έχεις